Τι γίνεται λοιπόν στη διάρκεια μιας προσπάθειας εξωσωματικής? Έρχεται λοιπόν το ζευγάρι, ορίζουμε το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο που λέμε ότι θα ακολουθήσει, και αυτό μπορεί να είναι ένα μακρύ ή ένα κοντό πρωτόκολλο. Η διάρκεια στο πρώτο είναι περίπου 20-25 μέρες, στο δεύτερο είναι περίπου 15 με 17 ημέρες. Δηλαδή είναι ανακαταπερίπτωση? Ναι, εξαρτάται βασικά από την ηλικία της γυναίκας και από το ορμονικό της προφίλ. Τώρα, θα ξεκινήσει με ένα υπερηχογράφημα που θα δούμε ότι όλα είναι καλά και μπορεί να γίνει η έναρξη χορήγησης φαρμάκων. Στη διάρκεια της προσπάθειας θα έρθει περίπου 3 με 5 φορές, όπου θα γίνει υπερηχογραφικός έλεγχος. Βλέπουμε δηλαδή τον αριθμό και το μέγεθος των οοθυλακίων που τα φάρμακα δημιουργούν. Μια παρένθεση παρακαλώ. Αυτά τα φάρμακα είναι σε μορφή ένεσης? Ναι, είναι ενέσιμα φάρμακα σε αυτό το στάδιο της προσπάθειας. Ποιο σημείο του σώματος γίνονται αυτές οι ενέσεις? Γίνονται υποδόρια, δηλαδή ακριβώς κάτω από το δέρμα, με μια βελονίτσα ινσουλίνης, ναι, που μοιάζει σαν τρίχα, δεν είναι παχύτερη η βελόνα. Δηλαδή μπορεί της μια γυναίκα να την κάνει και μόνη της αυτή τη δέρμα. Εκπαιδεύουμε τις γυναίκες να τις κάνουν μόνες τους, δεν χρειάζεται να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Μπορεί να γίνουν στο πόδι, στο χέρι, στην κοιλιά, οπουδήποτε. Κάποια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας ή όχι, δεν έχει σημασία? Συνήθως λέμε ή πρωί ή βράδυ. Τώρα το πρωί έχει μια ευρία έννοια και μπορούν σήμερα το κάνουν στις 8, αύριο στις 10, δεν αλλάζει τίποτε. Ξεκινάει λοιπόν να κάνει αυτές τις ενέσεις. Και μετά? Έρχεται λοιπόν την πέμπτη μέρα ή έβδομη χορήγηση των ενέσεων, μετρούμε τα οθυλάκια τους και τους υποβάλλουμε σε εξέταση αίματος για να μετρήσουμε μια ορμόνη, την εστραδιόλη. Αυτό γίνεται 3 το πολύ 4 φορές και μετά κάποια στιγμή τα οθυλάκια είναι έτοιμα. 4 φορές καθ' όλη τη διάρκεια της, της προετοιμασίας, ας μάλιστα πούμε. Ωραία. Μετά τα οθυλάκια αποκτούν ένα ικανό μέγεθος, είναι όριμα και μπορούμε να προχωρήσουμε στην οληψία. Και εσείς μπορείτε να δείτε εκ των προτέρων ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει επιτυχία? Συνήθως σε προσπάθειες που έχουν αίσιο τέλος η στραδιόλη ανεβαίνει ικανοποιητικά, χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι αυτή η προσπάθεια θα ευοδοθεί με μια εγκυμοσύνη. Αλλά μπορείτε, ας πούμε, να έχετε έτσι μια θετική, θετική εικόνα, άποψη, ναι, χωρίς να είναι και απόλυτο βέβαια. Βεβαίως. Ωραία. Τώρα, η γυναίκα κατά τη διάρκεια της οληψίας, δηλαδή όταν παίρνετε τα οάρια, πονάει? Η οληψία είναι μια απλή επεμβασούλα, όπως θα σας δείξω εδώ στο βίντεο, όπου καταρχήν γίνεται σε χώρο χειρουργείου. Τα πάντα είναι αποστηρωμένα. Εδώ βλέπετε την προετοιμασία που γίνεται πριν την οληψία, όπου τοποθετούμε την κεφαλή των υπερήχων στο ειδικό μανίκι που είναι αποστηρωμένο για να μπορούμε να την εισάγουμε στον κόλπο της γυναίκας. Ακολούθως τοποθετείται στην κεφαλή ένας οδηγός μέσα από τον οποίο θα περάσει η βελόνη της οληψίας και θα μπει στον κόλπο της γυναίκας. Γίνεται και μια ειδική προετοιμασία στη βελόνη, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα πάντα λειτουργούν κανονικά. Η γυναίκα υποβάλλεται σε μια ελαφρά αναισθησία που λέγεται νευρολίπτοαναλγησία στη γλώσσα των αναισθησιολόγων. Σαν μέθη δηλαδή? Λίγο κάτι παραπάνω από μέθη. Ναι. Ούτως ώστε να μην κινείται κατά τη διάρκεια της οληψίας, διότι όπως και να το κάνουμε ενοχλεί μόνο και μόνο η εισαγωγή της κεφαλής των υπερήχων στον κόλπο και να μπορούμε να στοχεύσουμε στα οθυλάκια, να τα τρυπήσουμε και να πάρουμε αυτό που μας χρειάζεται, τα οάρια. Έτσι λοιπόν η γυναίκα δεν κινείται και δεν πονάει κατά τη στιγμή που γίνεται η οληψία. Η διάρκεια μιας οληψίας εξαρτάται από τον αριθμό των οοθυλακίων που θα τρυπήσουμε. Συνήθως ένας μέσος όρος είναι τα 10 με 15 λεπτά και εδώ στο βίντεο σας δείχνουμε πώς γίνεται η οληψία. Η βελόνα έχει εισαχθεί, έχει τρυπήσει το κολπικό τείχωμα και βρίσκεται μέσα στην οθήκη. Ρουφάμε το υγρό από το οθυλάκιο, το οθυλακικό υγρό όπως λέμε, και επειδή κάποιες φορές το οθυλάκιο δεν έρχεται μέσα στο ειδικό σωληνάριο που συλλέγουμε το οθυλακικό υγρό, είμαστε αναγκασμένοι να ξεπλύνουμε το οθυλάκιο αυτό για να έρθει το οάριο, το οποίο ενδεχόμενα να έχει κολλήσει και στη βελόνα. Αυτό λοιπόν γίνεται για κάθε ένα οθυλάκιο κατά σειράν, όπως τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας. Η βελόνα μπήκε σε άλλο οθυλάκιο και ακολουθεί η ίδια διαδικασία. Το οθυλακικό υγρό μαζεύεται σε αυτά τα σωληνάρια, τα οποία είναι τοποθετημένα σε αυτό το μηχανισμό, του οποίου η σκοπιμότητα είναι να διατηρείται η θερμοκρασία του οθυλακικού υγρού στη θερμοκρασία του σώματος, ούτως ώστε να μην χαλάει η ποιότητα των οαρίων, να μην μας χαλούν τα οάρια. Ακολούθως λοιπόν,
ειδικό άτομο το οποίο μεταφέρει το οθυλακικό υγρό που ενδεχομένως περιέχει μέσα τα οθυλάκια, παίρνει και τα τοποθετεί σε μια ειδικά θερμαινόμενη πλάκα που διατηρεί επίσης τη θερμοκρασία του οθυλακικού υγρού στη θερμοκρασία του σώματος, ούτως ώστε μέχρι να τα δει ο εμβριολόγος μας, να δει αν υπάρχει οάριο στο οθυλακικό υγρό, να μην μεταβάλει τη θερμοκρασία και χαλούν τα οάρια. Έτσι λοιπόν τελειώνει η οληψία, η γυναίκα αμέσως ανανύπτει, ξυπνάει και μετά από περίπου μισή ωρίτσα μπορεί να φύγει να πάει σπίτι της. Στο ερώτημα που μου βάλατε εάν πονάει, συνήθως ο πόνος που αισθάνεται είναι το μεσημέρι απόγευμα της ίδιας μέρας και δεν διαφέρει από τους πόνους που εμφανίζει μια γυναίκα κατά την περίοδο. Ίσως ενδεχομένως δηλαδή και κάποιες σταγονίτσες σε ματάκι, όλα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά. Και θα πρέπει να πάρει κάποια αντιβίωση τις επόμενες ημέρες ή δεν χρειάζεται? Συνήθως χορηγούμε μια αντιβίωση για προληπτικούς λόγους και όχι για τίποτε άλλο, η οποία σε πολλά κέντρα δεν τη χορηγούν κιόλας. Ακούμε όμως συχνά, γιατρέ, ότι οι γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση παθαίνουν υπερδιέγερση οθικών. Είναι επικίνδυνο? Είναι μία επιπλοκή δηλαδή και είναι επικίνδυνη? Κυρία Παναγιωτοπούλου, οι γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική υποβάλλονται σε ελεγχόμενη διέγερση των οθικών. Αυτό σημαίνει ότι υπερδιεγείρουμε λίγο τις οθήκες για να πάρουμε περισσότερα του ενός οάρια. Η υπερδιέγερση των οθικών ως επιπλοκή της εξωσωματικής δεν είναι συχνή. Δεν κινδυνεύει η γυναίκα, διότι πάρα πολύ απλά σε περίπτωση που υπερδιεγερθούν οι οθήκες, και αυτό συνήθως συμβαίνει σε γυναίκες με πολυκιστικές οθήκες, δεν πραγματοποιούμε την εμβριομεταφορά. Με αποτέλεσμα το όλο σύνδρομο να περνά σε 2-3 μέρες και όλα να τελειώνουν εκεί. Είναι λοιπόν κάτι ελεγχόμενο. Είναι κάτι ελεγχόμενο σίγουρα.